Μετά τον Ethan Hawke που πραγματοποίησε στην Ελλάδα τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία, άλλη μία χολιγουντιανή παραγωγή θα έχει ως σκηνικό τη χώρα μας. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών έρχεται στην Ελλάδα. Ο Βίκο Μόρτενσεν ή αλλιώς ο Άραγκορν από την οσκαρική τριλογία σε λίγες ημέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας για τη νέα του ταινία «Τα δύο πρόσωπα του Γενάρη» που η ιστορία της βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Μια πολύ σημαντική παραγωγή με γυρίσματα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτές είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα βέβαια είναι η Κρήτη και η Κνωσός. Μάλιστα θα γυριστεί μια σκηνή πολύ σημαντική για την συγκεκριμένη ταινία που αφορά έναν ανατριχιαστικό φόνο, σημαντική σκηνή για το ίδιο το έργο. Θα έρθουν διάσημοι ηθοποιείς, 28 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα γυρίσματα. Μαζί του θα βρίσκεται και η Kirsten Dunst, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές όπως το Spider-Man. Η ταινία είναι αστυνομικό δράμα και θα έχει πολλή δράση και αγωνία. Η Κνωσός θεωρήθηκε από τους παραγωγούς το ιδανικό μέρος για να γυριστούν κάποιες σημαντικές σκηνές και ο αρχαιολογικός χώρος θα δώσει στην ταινία το απαραίτητο μυστήριο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για να γίνει η ταινία, για να μπορούν να γίνουν γυρίσματα μέσα στην Κνωσό, χρειάστηκε η άδεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του ΚΑΣ, η οποία τελικά δόθηκε γιατί εκτιμήθηκε ότι μέσα από τα γυρίσματα και την προβολή της Κνωσού θα μπορούσε να γίνει και μια ευρύτερη προβολή των αρχαιολογικών χώρων του νησιού. Οι θαυμαστές της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πάντως είναι ενθουσιασμένοι με την είδηση της άφιξης στην Ελλάδα του Βίγκο Μόρτενσεν, αν και είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν να τον γνωρίσουν από κοντά.